Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Ακούτε το podcast της Athens Voice Therapy με την Ξένια Ντάνια και την Τζέννη Μελιτά. Θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε. Όντως τώρα θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε. Πόσο καιρό λέμε να ξεκινήσουμε ένα podcast? Μπορώ να σου πω σχεδόν ακριβώς. Έχω τα μηνύματα στο WhatsApp. Ήτανε το 2004. Όχι, ρε Τζέννη. Γιατί δεν ήταν το 2004? Ποιο 4, το 4 ξέρεις πόσο χρονών ήμουν? Πόσο? Θέλω να ξέρω πόσο χρονών ήταν η Ξένια Ντάνια το 2004. Δεν θέλω. Γι' αυτό σου λέω, ας το καλύτερα. Αυτό τώρα το χειμώνα δεν. Άσχετα από μικρή ήθελα να γίνω podcaster. Το θέλεις να μωρό από τόσο. Το ξέρεις, το πιστεύεις ότι το τωρινά παιδιά όντως μπορεί να λένε ότι ναι, εγώ θέλω να γίνω podcaster σαν την Ξένια Ντάνια και τέτοια? Ναι, Παναγία. λοιπόν, έχουμε πάει πολύ. Πήγαμε πολύ μακριά. Ναι. Να πούμε ότι το podcast το θέλαμε καιρό. Το vidcast όμως. Α. Vidcast. Α. Vidcast. Μία λέξη, δεν ξέρω αν... Μία λέξη, χίλιες έννοιες. Υπάρχει σε κάποιο λεξικό? Και να μην υπάρχει, θα το κατοχυρώσουμε και θα παίρνουμε ένα ευρώ για κάθε φορά που κάποιος χρησιμοποιεί αυτή την λέξη. Που σημαίνει ότι κάνουμε ταυτοχρόνως podcast και βίντεο. Δηλαδή... Πόσες τέχνες μαζί. Βίτκα στο λεγόμενο, παιδιά, και αν το είπατε κι εσείς από το σπίτι, τσατσάνγκ, ένα ευρώ. Για μένα, ένα και για την Ξένια. Μισό-μισό, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Λοιπόν, το λέγαμε να το κάνουμε εδώ και ένα. Αυτός που πετάει τα πράγματα κάτω. Δηλαδή, προσπαθούμε. Αυτό είναι 50 λεπτά. Τώρα θα το κόψουμε στη μέση. Αυτή η φωνή που ακούτε από το υπερπέραν είναι ο ένας μοναδικός, ξεχωριστός, Γιώργος Καράβας. Γιατί είσαι κάτω? Α, δύο! Είπες vidcast. Είπα vid. Το σκέφτεται. Είπα δύο φορές vidcast. Α, το σκέφτεται. Μάζευε. Το βάζω εγώ, δεν μάζω. Εμείς μαζεύουμε, μέχρι να μαζέψουμε τα πολλά ευρώ, να σας συστήσω τον Γιώργο Καράβα, ο οποίος βρίσκεται στην ηχοληψία, στις τρεις κάμερες. Στα χορευτικά. Επίσης, να πούμε την αλήθεια, τώρα αυτή τη στιγμή παίζει με το κινητό του. Αλλά τέλος πάντων. Καλή, μες στο άγχος, είναι άνθρωπος πέρα εδώ, θα τρέχει, κοιτάει. Να τα ρυθμίσει όλα. Σώθηκες, Γιώργο, σώθηκες. Δεν θα μπεις. Να, να σε δούνε λίγο, δεν θα μπεις. Όχι. Έλα λίγο. Έλα από εδώ, ένα τσικ, να πεις ένα γεια. Από εδώ, έλα, από εδώ, μην τρέπετε. Πάρτε τον! Σήκω όμως να κάτσω. Λίγο δες που να είσαι. Εγώ? Εσύ στην κάμερα. Πήγε κάτσε, έλα εδώ στο γενικό. Δεν έχουμε ένα σκαμπό να σε βάλουμε. Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Αλήθεια, και εμείς θέλαμε πάρα πολύ να έρθεις. Όχι, τώρα δεν θέλω το μουτράκι σου να βλέπουμε. Συγγνώμη, θα κάτσει όντως ο Γιώργος ή να κάνω κάποια δουλειά? Να σου πω, κρασάκι θέλει να σε κεράσω. Θα έπινε ένα κρασί. Γιώργο, δουλεύουμε τώρα. Συγγνώμη, εντάξει. Θα φύγω. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Δύσκολη εργοδότρια. Εσένα λέει, πάω στη θέση μου. Δεν έχω λύση. Είπε δύσκολη. Από το πρώτο επεισόδιο να μου φάει τη θέση δεν το βρίσκω σωστό. Στο τέταρτο επεισόδιο να μου φάει τη θέση και πάλι δεν θα το βρίσκω σωστό. Γενικά να μου φάει τη θέση. Δεν μπορεί κανείς. Δεν το βρίσκω. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, πες την ιστορία για το. Τι να πω για την ιστορία, ήμασταν εκεί πέρα με την Τζέννη και είχαμε έναν κάποιο COVID ίσως. Δεν θυμάμαι. Πολύ καλά. Όχι κάποιον, έναν ολόκληρο. Ναι, κανονικό. Εγώ σε είχα κολλήσει. Φίλε, τι ήταν αυτό που περάσαμε εκείνο το χειμώνα. Και είχα τη γενέθλια. Είχα πρωτοχρονιά. Όλα, είχα γιορτή. Η φίλη μου εδώ μου λέει μια μέρα θέλω να έρθω σπίτι σου. Όχι, εγώ σε κάλεσα ομολογουμένως. Ναι. Σε καλό σπίτι και έρχεσαι, περάσαμε. Τι σου έφερα? Μου φέρε πολύ ωραίο κρασί και COVID. Ναι. Ήσουν καταπληκτική. Αλλά εκεί γεννήθηκε η ιδέα. Ναι. Δεν έχουμε πει το πιο σημαντικό. Παρακαλώ. Το ότι εμείς. Τι θα συζητάμε, τι θα λέμε. Δεν ούτε αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς. Ναι. Πώς ξεκίνησε όμως αυτό? Γιατί εμείς συνήθως παίρνουμε και αναλύουμε πράγματα. Και μιλάμε και μιλάμε και μιλάμε. Και τι κάνουμε όταν μιλάμε? Μόνο εμείς το κάνουμε. Πίνουμε. Ναι, μόνο εμείς το κάνουμε. Όλες οι φιλενάδες, οι φιλινάδες. Ναι. Πόσες από τις φιλινάδες το κάνουν podcast και πίνουνε
επαγγελματικά. Τι θα πίνουμε επαγγελματικά. Τι νομίζεις. Γιατί θα έρθει εγώ εδώ νομίζεις. Είναι εκπληκτικό. Πού υπογράφω. Έχεις ένα χαρτί για τα συμβόλαια. Πού είναι το τρίμποσο. Να υπογράψω πάνω στο τραπέζι. Επιτέλους, ξέρεις πόση ώρα περίμενα. Καλά, εγώ τη βάζω την υπογραφή. Να βάλει την υπογραφή. Και πόσο θα παίρνει. Μην λερώνεις, παιδί μου, του γραφείου μας τα τραπέζια. Αμέσως. Βάνδαλε. Βάνδαλε. Λοιπόν. Καλά, δεν κόλλησα και τσίχλες από κάτω. Ενώ είσαι που πετάς τα σκουπίδια όλα. Μπράβο όμως. Α, όντως. Τι, εδώ. Θα πίνουμε και θα τα λέμε. Παιδιά, αυτό είναι τρομερά πρωτοποριακό. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Ανοίξτε κι εσείς ένα μπουκαλάκι. Ναι. Μην τρέπεστε. Ωραία. Έτσι, γιατί θέλει λίγο. Α, θα το κάνω τώρα. ASMR. Α, βάρ το πολύ κοντά στο μικρόφωνο. Έλα εκεί, μπράβο. Γιατί... Γιώργο, μη μιλάς, κάνουμε ASMR. Μην αναπνέεις. ASMR. Ακούω. Να το. Δώσ' το. Τρομερό. Και το καλύτερο. Έρχεται τώρα. Ψητηριστά, ακούστε. Αφιερωμένο σε όλους εσάς. Φίλες. Άντε. Ακούστηκε λίγο σαν τσίσο. Ναι. Δεν έκανε το γλούπου γλούπου το καλό. Δηλαδή σκέφτομαι για αυτούς... Να σου πω κάτι. Αν κάποιος δεν το βλέπει και το ακούει στο αυτοκίνητο... Γι' αυτό το κάνουμε βίντεο, βρε εσύ. Ωραία, για μισό λεπτό. Πρέπει να το... Θα το κάνουμε κοντά στο δικό σου. Α, ωραία. Αυτό όμως δεν αλλάζει. Τυράκια και τέτοια δεν πρέπει να... Μην το ξεφτυλίσουμε, βρε εσύ. Τώρα σίγουρα φέρουμε και φιστίκια. Καλά, μα είχαμε λίγα τυράκια και λίγα κριτσίνια, ποιον ενοχλεί. Σας ενοχλεί. Θα μιλάμε και θα μασάμε και θα κάνει κριτσικρίτσι και θα πετάγονται τυριά και κριτσίνια. Να πάμε στη θεματολογία. Ναι, έλα, γίνεται. Αυτό γίνεται τώρα με δύο φιλινάδες με ένα ποτήρι κρασί. Μπορεί να μην φτάσουν ποτέ στο θέμα. Προφανώς δεν θα γεμίσουμε μισή ώρα. Δίνουμε υπόσχεση ότι θα φτάσουμε. Α, σίγουρα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα φίλες και φίλοι τρεις υποθέσεις πολύ ζουμερές. Είναι από τη στήλη μου, από το Μίλα μου Βρώμικα στην Athens Voice. Ευχαριστούμε την Athens Voice που μας φιλοξενεί. Να είστε καλά, εδώ είμαστε στην Athens Voice, στα κτίρια. Την αφεντικάρα μας και γενικά όλο αυτό το στούντιο στην Athens Voice που βλέπετε. Δείχνεις λούσα. Βάλε λούσα. Εντάξει, έδειξε. Και όλο το team των συνεργατών. Ευχαριστούμε team. Ευχαριστούμε παιδιά, Γιώργο. Λοιπόν, είναι από τη στήλη μου, από το Μίλα μου Βρώμικα. Ναι, ναι. Και δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος με τον οποίο τα συζητά όλα αυτά από την Ξένια Ντάνια. Θα περνάει όλο αυτό στο μικρόφωνο, θα τρελαθεί ο κόσμος από αυτό που κάνεις. Ζεσταίνομαι, θα σκάσω. Δεν φτάνει που ήρθες με το μαγιό σου εδώ πέρα. Ναι, αλλά φορά που κάμισε. Κοίτα, φορά το μαγιό μου από μέσα, αλλά φορά που καμισιά από πάνω. Βαρύς Ιούνιος. Ιούλιος, καλά. Εντάξει, λοιπόν, να ξεκινήσω με το πρώτο θέμα. Ωραία, ρίχτω. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν το είχα διαβάσει. Ακούστε κι εσείς, φίλε και φίλοι. Ακούστε κι εσείς, φίλε και φίλοι. Και εσύ, Γιώργο, που είσαι σε αυτά τα ερωτικά τα διλήμματα, είσαι τρομερός. Είμαι στο σπίτι του αγοριού μου. Περνάμε πολύ καλά. Μέχρι που τσακωνόμαστε για κάτι άσχετο, ούτε καν θυμάμαι για να φανταστείς. Ωραία, μέχρι εδώ. Ανθρώπινο. Αυτός τέρμα νευριασμένος, για να ηρεμήσει, κάλεσε τη μάνα του στο τηλέφωνο, που μένει ακριβώς από πάνω. Περίμενε, έχει κι άλλο, τώρα είναι το καλύτερο. Η μάνα του ήρθε και του έκανε ποδόλουτρο για να χαλαρώσει. Ναι. Αυτός της το ζήτησε. Το αντιλαμβάνεσαι, λέει, εδώ, μπροστά μου όλα αυτά. Εγώ έχω μείνει ξερή, απλά κοιτάω και βράζω. Όλες μου οι φίλες μου λένε να... Περιμένετε ρε παιδιά, δεν έχω τελειώσει. Όλες μου οι φίλες μου λένε να τρέξω. Γδύθηκε ο άλλος. Τρέχει και αυτός μαζί με την κοπέλη. Πάζει από δολτράκι. Εγώ σκέφτομαι όλα τα καλά χαρακτηριστικά του, αλλά ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει και τελείως. Πού να το... περίμενε κάτι σαν πιο να... Εννοείται πως το έχω ξαναδιαβάσει αυτό, έτσι. Αλλά όσες φορές το ακούω. Τι, δεν μπορείς να το χωνέψεις. Τώρα θα σηκωθώ τη θέση. Περίμενε, μη σηκωθείς. Θα χαλάσεις όλα τα πλάνα, θα τρελαθεί ο άλλος. Λέγε. Λοιπόν. Να ξεκινήσω από τι. Ένα. Δεν θα σχολιάσω τι μένει κάτω τη μητέρα του. Τι φταίει, έχουν ένα σπίτι, είναι δικό του. Δεν το σχολιάζω αυτό. Δεν το σχολιάζω. Είναι δυνατό. Δεν το σχολιάζω. Ναι, μην είμαστε παράλογοι. Μπράβο. Λοιπόν. Όσα βρει αλλού,
Λοιπόν. Το ότι πήρε τη μητέρα του τηλέφωνο ένα. Ναι. Δεν πάμε στο ποδόλουτρο, δεν έχουμε φτάσει στο ποδόλουτρο. Ποιον άλλον πιο κοντινό άνθρωπο έχει. Εσύ, συγγνώμη, δηλαδή. Εσύ όταν μαλώνει ο σύντροφό σου, ναι. Παίρνει τη μαμά σου τηλέφωνο και τη πει: Ε, μαμά, μάλλον. Δεν το κάνω, όχι. Δεν το κάνω, δεν το κάνω. Θα καλούσε ποτέ τη μητέρα σου να σου κάνει ποδόλουτρο. Αυτό τώρα η αλήθεια είναι ότι με τσεκούρωσε. Τι κάνει. Σχηματίζει την κόκκινη σημαία. Ναι, αυτό. Καλή ώρα που τι βλέπω, τη σημαία να κουνιέται. Πρέπει και οι φίλοι μας να δει τη σημαία και όντως να τρέξει μακριά. Λοιπόν. Πόσο όταν είναι. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Συνέχισε. Με ενδιαφέρει. Δεν. Άμα αυτός ο άνθρωπος είναι ενήλικας, φαντάζομαι ότι είναι. Μάλλον, προφανώς. Γιατί τελειώσει θα έχουμε άλλα προβλήματα. Δεν μου φαίνεται αδιανόητο να καλεί τη μητέρα του και να του κάνει ποδόλουτρο. Και να σου πω, άμα τη φώναζε να του φτιάξει ένα παστίτσιο, ένα μακαρόνο με κιμά, ένα κάτι, ένα μαμουδίστικο φαγητό ναι, που θέλει ναι. Να νιώσει τη θαλπορή τη μητέρα. Ναι, ναι, ναι. Το ναι. Καταλαβαίνω. Το ποδόλουτρο είναι λίγο ανώμαλο. Λίγο ανατριχιάζει. Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε κάτω, παιδιά. Μισό λεπτό. Εσύ κάνει ποδόλουτρο. Όταν πάω να κάνω πεντικιούρ. Εσύ Γιώργο μου που είσαι και αγόρι, κάνεις ποδόλουτρο. Δεν κάνεις ποδόλουτρο. Θα έκανα. Μόνος μου. Αν το είχα νότι, θα το έκανα μόνος μου. Μόνος σου. Ωραία, άρα αυτό που μας πειράζει εδώ. Συγγνώμη. Θα φορούσα να με το δει καν η κοπέρα με. Γιατί πειράζει να κάνουμε ποδόλουτρο. Κοίτα, το ποδόλουτρο μια χαρά είναι. Παιδιά, έχεις κάνει αγόρι μου ποδόλουτρο. Ξέρεις τι ωραίο που είναι. Χαλαρώνει όλο το σύστημα. Τα πόδια κάτω. Παιδιά, τα πόδια έχουν τρομερές απολύξεις. Να κάνετε ρεφλεξιολογία πολύ συχνά. Ένοχος, ναι. Ένοχος ξεκάθαρα. Περιμένετε που ήρθατε να δικάσετε. Μπορώ να βρω ένα παραθυράκι στον νόμο. Ξέρεις τι. Ποιο νόμο, παιδί μου! Να σας πω, να σας εξηγήσω. Θέλω να βρει ένα παραθυράκι να πηδήξει. Να σας εξηγήσω. Θέλω μέσα από αυτό το podcast να χρησιμοποιήσω λίγο την δικηγορική μου ιδιότητα. Γιατί. Να σου πω κάτι. Ξεκόλα με τη δικηγορική σου ιδιότητα. Ξεκόλα. Ωραία. Συγγνώμη. Να πα και μπορέσω να προσπαθήσω λίγο να δικαιολογήσω από κάπου, ίσως αν σκεφτώ, μία δικαιολογία γιατί μπορεί να το έκανε αυτό. Να πιω, ίσως αν πιω. Όλοι πρέπει να πιούμε. Ντροπή, τι λες, άσχετη, το ξέρετε ότι επειδή κάνω μαθήματα εινογνωσίας. Αλήθεια, καταρχάς το κουνάς έτσι. Θα πρέπει να σχολιάσω ότι είναι λάθος ποτήρια. Αυτά είναι του κόκκινου κρασιού. Αλλά δεν θα το σχολιάσω. Τέλος πάντων, πρώτα το κουνάς έτσι, βλέπεις τα τυχώματα αν έχει. Πού έχουμε πάει τώρα. Ναι, και μετά ρουφάς έτσι για να σου έρθουν όλα τα αρώματα. Και μετά το φτύνεις και ρουφάς. Τι θα φτύσεις εδώ, Τζένι. Ωραία, τέλος πάντων, για τον κύριο με το ποδόλουτρο. Από πάνω τη μάνα του είχε, τη μάνα του φώναξε. Δηλαδή τι προτιμούσαμε, να φωνάξει καμία τρίτη. Φίλη του. Καλύτερα. Φίλο του. Να του κάνει το ποδόλουτρο. Θα το καταλάβανα πολύ περισσότερο. Να του κάνει ένας φίλος του ποδόλουτρο. Θα λέω, οκ, αλλά καλύτερα από τη μαμά του. Όταν λέμε εντωμεταξύ ποδόλουτρο, εννοούμε ότι κάνει τη φτέρνα από κάτω. Να μην ρωτήσω. Του κόβει τα νύχια. Πόπο, φίλε. Προσπαθώ, άνθρωπε, να βρω μια δικαιολογία. Όλο λάθος. Περίμενε. Έχεις δει εσύ σε ενήλικα να κόβουν τα νύχια. Ναι, δεν μπορώ να αποκαλύψω ποιον. Είναι πολύ γνωστό. Όχι πολύ γνωστός. Γνωστός. Ω, βάλε quiz. Ποιος γνωστός celebrity. Έχεις δει και εσύ. Ναι. Λέγε. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Λάθος. Σου κόβουν τα νύχια. Ποιος του κόβε τα νύχια. Η γυναίκα στο σύζυγο. Γιατί? Αλλά εγώ χειρότερο. Τι? Αυτό είναι normal. Τι? Αυτό είναι normal. Για λέγε. Εγώ έχω η μητέρα στο γιο, ενήλικα. Ωραία. Γιατί ρε παιδιά. Λοιπόν, παιδάκια. Όταν θέλετε, οι μανούλες σας. Είστε 30 φεύγα. Γιατί από χρονών μαντράχαλ. Σου λέω. Μιλάω για. Εγώ τόσο είμαι. Αυτό θα σχολιάσω. Δεν ξέρω τι κάνουν τα μικρά παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, άμα είσαι από 30 και πάνω και πρέπει να έρχεται η μαμά σου να σε. Κάνει ποδόλουτρα. Μπάνιο. Να σε κάνει ποδόλουτρα. Αφρόλουτρο. Οτιδήποτε να σου κάνει η μαμά σου. Τα ρούχα. Να σε ταχταρίσει. Να σου πει αχ, αγοράκι μου, δεν πειράζει. Όλες οι ίδιες είναι. Και τέτοια, λοιπόν, όπως είσαι, ναι. Μπες στο ίντερνετ. Ναι. Που, να βρεις ένα ψυχολόγο. Να τα μιλήσετε, να τα συμφωνήσετε. Έχεις σοβαρά ειδιπόδια. Ωραία, δεν σώζεται αυτή η περίπτωση. Η κοπέλα να φύγει. Επίσης θα ήθελα να πω ναι. Να μας στέλνετε ηλικίες. Γιατί άμα αυτή η κοπέλα, ας πούμε, είναι 23 χρονών ναι. Και έχει μπλέξει με αυτόν τον τύπο. Ναι. Όχι τρέχω, έτσι πετώντας. Βάλε ένα πουλί εδώ. Βάλε ένα γλάρο. Θες να μου παίξει λίγο το γλάρο του Τσέχοφ.
Ναι, και τον ξέρω εγώ απ' έξω. Τον κατάπιε τον γλάρο και τον ξέρω τον λέω όποτε θες. Είναι ηθοποιός, ξένια, ξέρει να παίζει τον γλάρο. Δεν σώζεται, παιδιά, και εγώ λυπάμαι. Δηλαδή, που ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος λίγο πιο mild, να το δούμε και να το συζητήσουμε και μήπως μπορούμε να τα βρούμε κάπου στη μέση. Δεν σώζεται το ποδόλυτρο. Ήταν πολύ βαρύ, φίλε μου. Δηλαδή, όντως, θα έπρεπε να τη φωνάξεις, να σε σκεπάσει με μια κουβερτούλα, να σου βάλει λίγα παιδικά και να κερδίσεις. Πήγαινε πάνω στη Μάνος, πιείτε ένα καφέ. Ανθρώπινα, είναι φίλος η Μάνος και της τα μοιράζεις όλα. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι φίλος. Πολύ όμορφο είναι αυτό. Δεν να είσαι, φίλος με τη μητέρα Δεν σου. Ωραίο. Άντρας γυναίκα. Ναι. Αλλά όχι, ρε φίλε, ποδόλυτρο. Ναι. Το ποδόλυτρο είναι το πρόβλημα. Όντως την ξένια. Να σου πω, μισό λεπτό. Αν του έκανε μανικιούρ λίμα μόνο. Ένα μηδέν. Γιατί θες να τον. Γιατί θέλεις. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Εδώ που είναι το άγριο νιάτο. Από μένα πέρα. Είναι όχι, όχι, όχι. Τρέχα, κορίτσι μου, τρέχα. Τόσα αγόρια υπάρχουν εκεί έξω. Tinder, Minder, ό,τι θες. Yes, τρέχα. Εγώ που είμαι πιο κατευναστική, σου λέω να τρέξεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Τρέχα. Πήγε μακριά. Καθόμαστε και δικάζουμε εδώ τους έρμους τους ανθρώπους. Δεν δικάζουμε, βοηθάμε νεαρές γυναίκες να γλιτώσουν. Να γλιτώσουν. Και άντρες θα βοηθήσουμε, εννοείται. Τώρα γυναίκες έχουμε, όταν θα έρθουν οι άντρες να τους βοηθήσουμε και αυτούς. Όχι, ρε παιδί μου, τη γνώμη μας λέμε. Αλλά να σου πω, αν είχαμε εδώ πέρα δύο κριτσινάκια και δύο τυράκια, θα γινόταν καλύτερα η δίκη. Να φέρουμε πατατάκια σου που έχεις στην τσάντα σου. Πατατάκια, όχι πατατάκια. Έχουμε πατατάκια. Έλα που κάνεις, δεν ξέρει. Ρίση Γιώργο, πού είναι τα πατατάκια? Τα φάγες, τα χλαπάκια εσείς, ε? Δεν πήρες, πήρες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, επόμενη υπόθεση. Παρακαλώ, ακούω. Πω, πω, πάντα ήθελα να γίνω δικαστικός. Είχε πολύ διάβασμα. Ένα τσίκ έφτασες. Και λες δεν θέλω. Είχε πολύ διάβασμα κι άλλο μετά. Λοιπόν, πάμε, επόμενη υπόθεση. Το αγόρι μου προσπαθεί. Σιγά που έχει πιάσει θέση εκεί πέρα. Λοιπόν, το αγόρι μου προσπαθεί να με πείσει εδώ και καιρό να βλέπουμε και άλλα άτομα. Τι άλλα άτομα, βέβαια, μισό λεπτό. Μάλιστα μου είπε ότι εκείνος θέλει πολύ εδώ και καιρό η σχέση μας να μπει σε ένα πιο ελεύθερο πλαίσιο. Ότι είναι φυσιολογικό και ότι δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να με αγαπά. Δεν μπορώ όμως με τίποτα να διανοηθώ ότι θα τον μοιράζομαι όχι απλά ερωτικά, αλλά ότι θα διατηρεί κανονική σχέση και με άλλα άτομα. Τον αγαπάω, αλλά σοβαρά τώρα με έχει μπερδέψει πάρα πολύ και έχω έρθει σε πολύ δύσκολη θέση. Μη κοπανάς, παιδί μου. Τώρα εκνευρίστηκα. Μη κοπανάς. Εκνευρίστηκα. Γιατί εκνευρίστηκα? Ελεύθερη τόσο σχέση, πολύ. Τι είναι αυτό. Ελεύθερη σχέση. Ελεύθερη σχέση. Το βρήκαμε τώρα, θα κάνουμε ελεύθερη σχέση. Δηλαδή θα πάρουμε όλα τα καλά από τη μία σχέση, όλα τα καλά από την άλλη, από την τρίτη. Δηλαδή εμείς τι είμαστε, μ***ς που κάνουμε την κανονική τη σχέση. Να βάλεις μπιπ. Εντάξει, μ***ς, δεν μου πεις τίποτα κακό. Λοιπόν, ναι, καλό. Σε βλέπω. Πολύ έτσι θερμή. Να σου πω. Οπότε ξεκίνα για να σε καταρρύψω. Να ηρέμησε λίγο. Θα σου πω ότι τα επιχειρήματά μου είναι τα εξής. Δεν μπορείς να ξεκινάς, κύριε μου, με κανονική σχέση και μετά να το περνάς ελεύθερη. Γιατί έχεις θέσει τις βάσεις. Έχουν αναπτυχθεί τα συναισθήματα, τα ρομαντικά. Κάνω τα ρομαντικά συναισθήματα, αγάπες, αγκαλιές. Ναι. Πάθος. Αυτό. Συνέστημα. Ναι. Και μετά δεν γίνεται να πεις. Λυπάμαι πάρα πολύ, το δούμε ελεύθερη, πάω να φιλιάμαι με άλλους. Βάλω και γλώσσα. Δεν βάζω. Δεν γίνεται. Αν το έχεις ξεκινήσει στους όρους του ότι γεια σας, καλησπέρα, το πάμε ελεύθερα, θα ήταν και τον μενταλιτέ της σχέσης αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη, θα σε διακόψω σε αυτό το σημείο, δεν έχεις ξεφύγει. Να, εγώ ξεφύγει. Λοιπόν, θα σου πω. Καταρχάς να ορίσουμε τι σημαίνει ελεύθερη σχέση. Ναι, αυτό ναι. Τι εννοεί ακριβώς. Το ελεύθερη... λεξικό. Πέτα το λεξικό των σχέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Έλα που το έχουν πάρει πάνω. Πέτα μου, σε παρακαλώ, να το βλέπω εκεί αριστερά. Λοιπόν, ελεύθερη σχέση ορίζεται πάντα. Αχ, δεν την αντέχω, παιδιά. Εγώ πάω να μιλήσω σοβαρά. Και έχω αυτόν τον άνθρωπο να. Τι κοιτάς εδώ κάτι. Κοιτάω. Κοιτάω είναι τα πόδια σου. Μήπως είχαμε εδώ κάποιο βιβλίο. Για λέγε. Παρακαλώ. Ελεύθερη σχέση. Λοιπόν, την ελεύθερη σχέση την ορίζουν οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτήν. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη σχέση. Ναι, μεν στην αρχή μπορεί να έχεις κάθε καλή διάθεση να είσαι μονογαμικός. Ναι. Αλλά. Άμα τα έχεις 3.000 χρόνια. Τότε έρχονται τα δύσκολα. Λοιπόν, και επίσης είναι αυτός ο κύριος τι εννοεί. Εννοεί ότι εγώ θα ήθελα να αρχίσω να μπορώ, ρε παιδί μου, άμα τύχει. Να. Τύχει. Δεν σου λέω τώρα να πάω σε ένα μπαρ και να φασώσω ό,τι φασώνεται. Να ξέρεις, να βρεις έναν άνθρωπο που. Είπε κανονική σχέση, θα έχει και με άλλους κανονική σχέση. Δηλαδή θα είμαστε κανονική σχέση εδώ, κανονική σχέση εκεί, τρίτη κανονική σχέση εδώ πέρα. Να τον δείξει, τι!
Τι? Ε, να το όλες. Σε καλά. Να βρέξει θέλει. Ποιο, τι να βρέξει. Σταμάτα, Τζέι. Δεν το κατάλαβα. Με το μέτωπό του. Στη λίμνη. Κατάλαβα. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι αλλάζει η δυναμική της σχέσης πάνω στο καλό σημείο. Αυτή τη χαλάει. Ναι, τη χαλάει, αφού δεν μπορεί να τον διονυθεί να τον μοιράζεται. Δεν θέλει. Ωραία τότε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει και την πίτα ολόκληρη. Μπράβο. Και το σκύλο χορτάτο. Ναι. Θέλει πάρα πολύ να αρχίσει να πηγαίνει με ό,τι κινείται. Αλλά παράλληλα θέλει και την ασφάλεια της σχέσης. Ναι. Και είμαι σίγουρη ότι ξέρει πολύ καλά ότι αυτή η κοπέλα δεν υπάρχει περίπτωση να τον απατήσει. Ή όχι να τον απατήσει, απλά να, μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης σχέσης να πάει με άλλον. Ναι. Οπότε της το πετάει και κάπως της δίνει ένα. Δεν ξέρω, νιώθω ότι της δίνει ένα. Κοίταξε. Τέτοιο. Εγώ, τελεσίδικο. Θα πω το εξής. Θα πω το εξής γιατί είμαι και νομικός. Θέλω να πάλι λέγεται σε αυτό το podcast ότι είμαι νομικός. Τι σχέση έχει, παιδί μου. Λοιπόν, πρόσεξε. Επειδή είμαι νομικός, θα πω το εξής. Ας θέλει ο κύριος να κάνει ό,τι θέλει. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Θέλει ο κύριος να έχει ελεύθερη σχέση με γιά του, με χαρά του, όχι μπράβο του που το βρήκε και το εκπέμπει. Το επικοινωνεί. Και το επικοινωνεί. Απ' την άλλη, η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είναι τύπος στις ελεύθερες σχέσεις. Ειδικά με αυτό το άτομο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε δύο άτομα. Το ένα θέλει να πάρει το ταξί να πάει στη Γλυφάδα. Το άλλο το άτομο θέλει να πάρει το ταξί να πάει στην Εκάλη. Λοιπόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να μοιραστούν το ίδιο ταξί. Γιατί δεν έχουν τον ίδιο στόχο. Άρα, παπαλά. Τελειώσαμε. Χωρίστε, σκουπίστε. Καλό. Συγγνώμη, εδώ ο ταξιτζής θα κάνει χρυσές δουλειές. Αυτό σκέφτηκα, γιατί το παράδειγμά σου έχει αυτό το τέτοιο. Ότι μπορεί ο ταξιτζής να πει: παιδιά, θα σας πω εγώ και Κάλλη, θα σας πω και Γλυφάδα, θα σας πω και καμένα βούρλαμα γουστάρετε. Ναι, ο ταξιτζής είναι το τρίτο πρόσωπο στη σχέση. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω πιστεύω ότι δεν κολλάνε. Ναι, εγώ θέλω να πω ναι το ότι. Τώρα πω τι πάω να πω, Χριστέ μου. Μην το πει, θα πρέπει να το κόψουμε στο μοντάζ. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μπορεί και χωρίς ελεύθερη σχέση. Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις ελεύθερη σχέση, ρε παιδί μου. Σόνι και ντε. Μπορείς. Οι άνθρωποι ελεύθεροι είμαστε. Δεν σημαίνει κάτι. Μόνο θέλει να μην απιστήσει. Θέλει να το ξέρει η άλλη, αν είναι να απιστήσει. Πήγες να πεις τώρα κάτι το οποίο δεν θα ενέκρινα ποτέ σε δημόσιο λόγο. Όχι, πήγα να πω ότι είναι ελεύθεροι είμαστε οι άνθρωποι. Το σώμα μας είναι το σώμα μας. Άμα δεν επηρεάζει τη σχέση σου. Αφού την επηρεάζει, σου λέει. Δεν θέλει. Επειδή άμα δεν το ξέρει. Εδώ πότε πάει στη Τζέννη. Δεν θα. Εντάξει. Σας παρακαλώ πολύ. Κορίτσι μου, ό,τι θες κάνε. Χώρισέ τον ιδανικά, γιατί δεν θα βρεις άκρη. Δικαιωματικά πρέπει να είμαστε. Άκουσε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και τέλος. Εντάξει, πάει κι αυτός. Το case της. Λοιπόν, αυτό είπα. Κοίτα, ναι, όντως ούτως ή άλλως, ναι, έχεις δίκιο. Συμφωνώ, γιατί και αυτός δεν θέλει ελεύθερη σχέση. Να το βρέξει θέλει. Οπότε, άντε ναι, πάλι τα ίδια. Καλοκαίρι, ναι, ζεστάθηκε ο άνθρωπος. Έλα, παιδιά, με τσαϊδί. Εδώ πρέπει να γυμναστώ. Καλό είναι να δροσίζεται. Ρίση, να φέρω βαράκια να κάνω την ώρα του podcast. Μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε άλλη ώρα εκτός την podcast. Ναι, ξέρεις τι δουλειά θα είχα κάνει εγώ τώρα, με είχα φέρει δύο βαράκια. Αυτό. Το μπουκάλι μου. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Πόση ώρα είμαστε εδώ. Εγώ μιλάω κι άλλο, δεν έχω πρόβλημα. Παιδί μου, τελειώσαμε την επόμενη φορά. Αλήθεια. Wow. Ναι. Κοίτα να δεις, γεια μας. Μέχρι τότε. Τρεχάτε, φύγετε! Τσίου! Όχι, όχι, μην τους διώξουμε όλους. Περιμένετε ένα λεπτό. Μέχρι την επόμενη φορά. Πρέπει να βρούμε κάτι να κλείνουμε. Ε, ναι, δεν πρέπει να βρούμε κάτι. Να το βρούμε την επόμενη φορά. Καλά, την επόμενη φορά. Λοιπόν, άντε, για κάντε μπάνια και τέτοια. Για. Ναι, πίτσι πίτσι. Και Athens Voice, δυναμικά. Στο site θα μπαίνετε, στην εφημερίδα θα διαβάζετε. Ναι. Α, και εγώ έκανα μια playlist με 10 κομμάτια να τα ακούσετε. Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, εγώ χαίρομαι. Τι έκανες. Μια playlist. Τι έβαλες. Και την έστειλα, δεν μπορώ να την ακούσετε. Έβαλες Ace of Base. Όχι. All that she wants. Εσύ να τα βάλεις αυτά. Λοιπόν. Δεν σ' άρεσε εμένα. Ακούσατε το podcast της Athens Voice Therapy με την Τζέννη Μελιτά και την Ξένια Ντάνια. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.